Κύριε Υπουργέ, οι αμπελοκαλλιεργητές του νομού Ηρακλείου έχουν υποστεί ολική καταστροφή από τις βροχοπτώσεις. Δεν έφτανε το τεράστιο κόστος παραγωγής που αντιμετωπίζουν, όπως όλοι οι αγρότες βέβαια και οι κτηνοτρόφοι, με την ακρίβεια στα αγροεφόδια, το ηλεκτρικό ρεύμα που οδηγεί στην τιμή του αρδευτικού νερού στα ύψη, ή τη μείωση των εξαγωγών λόγω του εμπάργκο της χώρας στην Ρωσία λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, ήρθαν τώρα και οι βροχές να δώσουν τη χαριστική βολή στην παραγωγή σταφυλιών, οι οποίες σε συνδυασμό με τις αυξημένες θερμοκρασίες σαπίζουν τα αμπέλια την ώρα του τρίγου και οδήγησαν σε αυτή την ολοκληρωτική καταστροφή. Βέβαια, εκτός από τις βροχές, προϋπήρχαν αρκετά προβλήματα στις καλλιέργειες με μεγάλες προσβολές από την Ευδεμίδα, διάφορους μύκητες, ειδικά το Βοτρίτη που υποβαθμίζει την ποιότητα του σταφυλιού. Αυτή είναι η εικόνα από την περιοδία που πραγματοποίησαν κλιμάκια του ΚΚΕ σε διάφορες περιοχές όπως στις Αρχάνες, στα χωριά της Κεντρικής Πεδιάδας, στον Προφήτη Λία, στο Μαλεβίζι. Και την ίδια τύχη έχει και η Σταφίδα, αφού οι βροχές κατέστρεψαν την παραγωγή. Σήμερα, πριν λίγες ώρες, καταθέσαμε ως ΚΚΕ αναφορά των τοπικών κοινοτήτων του Προφήτη Λία, των Δαφνών, Κυπαρισίου, Βενεράτου, Αυγενικής Κερασίων, Κροσόνα, για τις μεγάλες καταστροφές. Η ποσότητα της σταφίδας αυτής είναι περίπου 200 τόνοι και αφορά 90 παραγωγούς. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει? Εμείς λέμε ότι πρέπει να αποζημιωθούν οι παραγωγοί στο 100% της ζημιάς, χωρίς καμία απολύτως υπερβολή, που έχουν υποστεί αυτά τα δράματα στα χωριά τους. Οι αγρότες είναι σε απόγνωση. Δηλαδή πώς θα ζήσουν με την ακρίβεια και τα έξοδα που τρέχουν? Πώς θα ξεκινήσουν τη νέα καλλιεργητική περίοδο που από ό,τι φαίνεται κανείς δεν θα μπορεί να την ξεκινήσει? Πώς θα πληρώσουν τους γεωπόνους? Πώς θα αγοράσουν τα νέα εφόδια, τα νέα φάρμακα? Και εδώ, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν ευθύνες. Έχει πέσει σιγή ασυρμάτου, διότι οι βροχές δεν έγιναν χθες προχθές. Είναι αρκετό χρονικό διάστημα. Έχει πέσει σιγή ασυρμάτου από την κυβέρνηση, από τον ΕΛΓΑ, από την περιφέρεια. Και την ίδια στιγμή οι έμποροι κάνουν πάρτι. Σε καθεστώς καρτέλ, σε πλήρη στήχηση μεταξύ τους αγοράζουν από τους παραγωγούς με 40 και 45 λεπτά του ευρώ, όταν το κόστος ανά κιλό σταφυλιών είναι 60 με 80 λεπτά. Είναι ομόθυμη απέτηση των αμπελουργών και συνολικά των αγροτοκτηνοτρόφων, πρώτον, να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλες τις φυσικές καταστροφές και τις νόσου στο 100% με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Δεύτερον, να σταματήσει η ασυνδοσία των εμπόρων. Εάν δεν το κάνει η κυβέρνηση, αν δεν το κάνει το κράτος, ποιος θα κάνει αυτή τη δουλειά? Τρίτον, να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να επιβληθούν κατώτατες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα εισόδημα επιβίωσης. Με ευθύνη όλων σας λοιπόν, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πρώτερα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟ, όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ έχει τόσους κόφτες και εξαιρέσεις, με αποτέλεσμα να καθίσατε ανέφικτη η πλήρη αποζημίωση των φυσικών καταστροφών, παρά τις υπέρογκα μεγάλες εισφορές που καταβάλουν οι παραγωγοί. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σε ποιες κατεπίγουσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση ώστε να ξεκινήσει και να επιταχυνθεί η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ζημιών, να ολοκληρωθούν άμεσα οι εκτιμήσεις και άμεσα να αποζημιωθούν οι αμπελουργοί στο 100% της κατεστραμμένης παραγωγής με ταχύτατες διαδικασίες χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις? Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε συνάδελφε, δεν θα δεχθώ την έκφραση «σιγή ασυρμάτου» από τον ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ είναι πραγματικά αυτά τα τελευταία χρόνια παρόν παντού. Και είναι παρόν παντού και αυτό είναι μετρήσιμο. Είναι μετρήσιμα τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών του, κινούμενος στα όρια και στα πλαίσια του κανονισμού, που ναι, νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι, αλλά περιμένω και τις προτάσεις όλων, πρέπει να επικαιροποιηθεί. Και γιατί πρέπει να επικαιροποιηθεί? Γιατί πάνω απ' όλα έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
τα δεδομένα που υπηρετήθηκαν από αυτόν τον κανονισμό, με τον όποιο τρόπο υπηρετήθηκαν, αλλά σίγουρα έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα. Όμως, κύριε συνάδελφε, 16 επιπλέον γεωτεχνικοί στην αρχή και άλλοι 20 στη συνέχεια, 36, στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Ηρακλείου, δόθηκαν ακριβώς με απόφαση του διοικητή, μετά από κατεύθυνση που δόθηκε από εμένα, ακριβώς για να ολοκληρωθεί το εκτιμητικό έργο όσο γρηγορότερα μπορούσε. 6.100 δηλώσεις ολοκληρώθηκαν σήμερα, ήταν η τελευταία μέρα, μετά από παράτωση που ζήτησαν οι ίδιοι οι παραγωγοί για να μπορέσουν όλοι να κάνουν τις δηλώσεις τους. Είχαμε 211 αναγγελίες, 6.100 δηλώσεις. Σήμερα έγινε η ολοκλήρωση και ξεκινάει από αυτούς τους επιπλέον 36 γεωτεχνικούς πλέον η εκτίμηση της ζημίας. Και έχουμε στόχο η εκτίμηση αυτής της ζημίας σε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο πρέπει να γίνει εκτιμητικό, αλλά σε μια πραγματικά μεγάλη ζημία. Ενημερώθηκα από παραγωγούς, είχα την τύχη και την τιμή να γνωρίζω παραγωγούς και έξω από την θεσμική συνεννόηση που πάντα πρέπει να γίνεται με τον ΕΛΓΑ και με τα καταστήματα, είχα την ευκαιρία να ακούσω από παραγωγούς πραγματικά αυτό το πρωτόγνωρο φαινόμενο. Για φέτος στην Κρήτη, το οποίο έχει δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα στους αμπελοκαλλιεργητές, αλλά εμείς, κινούμενοι και με την ευθύνη και με την ευαισθησία που πρέπει να υπάρχει σε τέτοιες ακριβώς περιπτώσεις, κινούμενοι εντός του πλαισίου του κανονισμού, ήδη προχωράμε στη διαδικασία εκείνη που πρέπει να ολοκληρωθεί για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την απώλεια εισοδήματος αυτών των ανθρώπων από τη ζημία την οποία έχουν υποστεί. Και αυτό δεν το κάνουμε μόνο στους αμπελουργούς του Ηρακλείου, το έχουμε πράξει και παντού αλλού στην Ελλάδα, και ένα μόνο νούμερο νομίζω είναι αρκετό για να πιστεί ο καθένας που μας ακούει για αυτή την αντιμετώπιση που αυτό το διάστημα επιδεικνύουμε ως κυβέρνηση, ως ασφαλιστικός οργανισμός του ΕΛΓΑ απέναντι στους αγρότες. Το 2021 εισπράχθησαν από τους αγρότες μας 158 εκατομμύρια ως εισφορά τους προς τον ΕΛΓΑ. Το σύνολο όμως των αποζημιώσεων οι οποίες δόθηκαν είναι 350 εκατομμύρια, κύριε συνάδελφε, και αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Μόνο για την περιοχή του Ηρακλείου, οφείλω να το αναφέρω και αυτό, τα χρήματα τα οποία δόθηκαν το 2021 από αποζημιώσεις στην ΠΕΠΣΟΝ Ηρακλείου, 6.370.000. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Συντεχάκη, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Κύριε Υπουργέ, μπορεί να μας είπατε ότι είναι μετρήσιμα τα αποτελέσματα του ΕΛΓΑ. Δεν μας είπατε τελικά τι θα πάρουν οι αγρότες. Ναι, ναι, μα η ερώτηση αφορούσε αυτό και εσείς όμως δεν απαντήσατε. Και θα έρθετε στη δευτερολογία σας να πείτε, έτσι ώστε να μην έχω τη δυνατότητα να σας πω. Πώς, έτσι είναι. Αυτή η τακτική να σταματήσει, κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να σταματήσει. Αν μου επιτρέπετε, για να γίνει ουσιαστικό, γιατί μας ακούνε οι παραγωγοί. Τι σχέση έχει η εκτίμηση? Ολοκληρώνεται το εκτιμητικό έργο. Αυτό σημαίνει ότι δεν γνωρίζετε τι θα δώσετε? Δεν μπορείτε να μας πείτε τι θα δώσετε και από πού θα δώσετε? Πέστε τότε. Λοιπόν, ξέρουμε. Όχι, όχι, επιτρέψτε μου στη δευτερολογία σας τώρα. Τώρα πάμε δευτερολογία. Τι θα κάνουμε, διάλογο τώρα θα κάνουμε? Είναι η τελευταία ερώτηση. Όφιλε, όχι, όχι, όφιλε κύριε Πρόεδρε στην πρωτολογία του, γιατί μας ακούνε οι αγρότες κάτω. Ωραία. Όφιλε λοιπόν στην πρωτολογία του. Παρακαλώ να απαντήσετε στη δευτερολογία. Να δώσει απάντηση. Λοιπόν, από όπου και να το πιάσει κανείς, και ξέρετε γιατί δεν απαντάει έτσι στην πρωτολογία? Γιατί προφανώς δεν θα είναι επαρκής η απάντηση στη δευτερολογία του. Και το λέω αυτό διότι από όπου και να το πιάσει κανείς, αυτά τα οποία δίνεται πάντα είναι ψίχουλα. Και σε καμιά των περιπτώσεων δεν καλύπτουν ούτε κατελάχιστον το χαμένο εισόδημα, ούτε για τη νέα καλλιεργητική περίοδο, ούτε καν να πληρώσει τους γεωπόνους. Και φέρνετε τώρα ως επιχείρημα ποιες ήταν οι εισφορές των παραγωγών και ποιες ήταν οι αποζημιώσεις. Ότι οι αποζημιώσεις ήταν περισσότερες από τις εισφορές. Άρα λοιπόν φταίνε η παραγωγή που δεν αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ. Αυτό θέλετε να μας πείτε? Μα δεν τρεπόμαστε λιγάκι? Δηλαδή εδώ πέρα ξεκληρίζετε η αγροτιά και εσείς μα λέτε ότι ευθύνονται επειδή δεν δίνουν εισφορές στον ΕΛΓΑ.
Βεβαίως υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει να δώσει εισφορές στον ΕΛΓΑ ή είναι απογοητευμένοι και έχουν αποσυρθεί για να δώσουν τον ΕΛΓΑ, διότι δεν αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ. Ποιος δεν τα γνωρίζει αυτά? Τώρα και ερχόμαστε και λέμε αυτά τα πράγματα. Είναι λοιπόν ψίχουλα. Το γνωρίζουν όλοι. Και μιλάμε για σκανδαλώδεις προκλητικές συμπεριφορές του κράτους, των κυβερνήσεων, του ίδιου του ΕΛΓΑ. Γιατί ο ΕΛΓΑ υποτίθεται ότι είναι κρατικός φορέας. Τι είναι αυτά λοιπόν που μας λέτε? Είναι εξοργισμένοι οι αγρότες με τη συμπεριφορά σας. Συνολικά τη συμπεριφορά των κυβερνήσεων να διατηρούν ένα κανονισμό του ΕΛΓΑ, ο οποίος είναι αντιδραστικός, αναχρονιστικός. Ακούω εδώ και τόσα χρόνια περιμένετε προτάσεις, λέει, για τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Μα έχουν γίνει προτάσεις. Είναι όριμο, είναι επιβεβλημένο να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, που τρώει τα χρήματα των παραγωγών χωρίς να αποζημιώνει. Δίνει ψίχουλα για κάτω το 25% ζημιά και πάνω από 80% απολύτως τίποτα. Λειτουργεί δηλαδή ένας ιδιωτικο-οικονομικός φορέας που αρμέγει τους παραγωγούς. Αυτός είναι ο ΕΛΓΑ. Και συνειδητά δεν προχωράτε στην αλλαγή του κανονισμού, για την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία υπηρετείτε, σιγά σιγά να ξεμπερδεύετε με το φτωχό αγρότη και χτινοτρόφο. Το ζητούμενο είναι να αποζημιώνεται ο αγρότης όχι γενικά από τον ΕΛΓΑ, αλλά στο 100 της ζημιάς. Δηλαδή αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος στο σύνολό του. Οφείλει, εδώ πρέπει να απαντήσετε συγκεκριμένα, οφείλει ή δεν οφείλει? Είναι ή δεν είναι υποχρεωμένο το κράτος, η εκάστοτε κυβέρνηση, ο ΕΛΓΑ, ο οποίος τα παίρνει αδρά από τον παραγωγό, επιμένω, να τον αποζημιώνει άμεσα και στο σύνολο της καταστροφής, αφού τα έχει πληρώσει με τις εισφορές του? Τα χαράτσια δηλαδή, ποιες εισφορές, χαράτσι κανονικό. Οι διάφορες σκέψεις που μπορεί να κάνετε εσείς ή να γίνονται στην περιφέρεια δεν έχουν κανένα νόημα εάν δεν δίνετε, είτε με ε, είτε με α, γιώτα, απάντηση στο πώς θα αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα. Τα ίδια παιχνίδια παίζονται με το λάδι, κύριε Υπουργέ. Και σε λίγο θα έχουμε τα ίδια καταστροφικά αποτελέσματα από το δάκο Σελιές. Έχει ακέραια την ευθύνη η κυβέρνηση που πασάρει την ευθύνη στην περιφέρεια. Η περιφέρεια λέει ότι σηκώνω τα χέρια ψηλά και φτάνεται στο σημείο να προτρέπεται τους παραγωγούς, τους ελοπαραγωγούς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα οι ίδιοι από μόνοι τους. Το αίτημα λοιπόν για άμεση αποζημίωση στο 100% είναι το ελάχιστο που οφείλετε εσείς ως κυβέρνηση να ικανοποιήσετε. Είναι επιβεβλημένο και υπερόριμο το αίτημα να αλλάξετε εδώ και τώρα τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Να είναι πραγματικά δημόσιος οργανισμός, χωρίς να χαρατσώνει, με κρατική χρηματοδότηση και να αποζημιώνει στο 100% τις ζημιές. Παράλληλα όμως, διότι υπάρχει ακρίβεια, τα υψηλά κόστη, το ρεύμα, το νερό στην παραγωγή, χρειάζονται και άλλα μέτρα. Δεν είναι μόνο έπαθε μια θεομηνία αποζημίωση που είναι το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή, αλλά εδώ μιλάμε ότι πρέπει να καθιερωθούν οι κατώτατες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Και αποδεικνύεται τώρα που κάνουν πάρτι τα καρτέλ, οι έμποροι. Με 40 λεπτά να παίρνουν το σταφύλι, όταν το κόστος είναι 70 και 80 λεπτά, να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια, να έχει αφορολόγητο πετρέλαιο, να επιδοτηθούν τα αγροεφόδια, οι ζωοτροφές και να επιδοτηθούν τόσο όσο έχουν, είναι οι αυξήσεις που έχουν υποστεί. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Να επιδοτηθούν οι θαλάσσιες μεταφορές στον παραγωγό όμως και στον κτηνοτρόφο, όχι στον εφοπλιστή και στις ναυτιλιακές εταιρείες που γίνεται τώρα και μετακυλίουν μετά και το κόστος στον παραγωγό, και να μην υπάρξει καμία διακοπή σε σπίτι, σε γεωτρήσεις κτλ. Άρα λοιπόν, εδώ τα προβλήματα είναι πολλά. Χοντραίνει το παιχνίδι, κύριε Υπουργέ. Και η κυβέρνηση συνειδητά επιλέγει να κλείνει τα αυτιά και να έχει σιγία σειρμάτου, ακριβώς γιατί είναι πιστάγωνα δεμένη στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς καλούμε από την πλευρά μας τον φτωχό, τον πληττόμενο αγρότη σε αγωνιστική ετοιμότητα, κύριε Πρόεδρε. Δεν πρέπει να ξεγελαστεί από τις ειρήνες που του λένε ότι το μέλλον σου είναι η ΕΟΚ των μονοπωλίων, η κοινή αγροτική πολιτική που αποδεδειγμένα υπηρετεί τα συμφέροντα τραπεζιτών, βιομηχάνων, των καρτέλ, των μεγαλεμπόρων, που εκείνοι με τη σειρά τους ρουφούν το αίμα του αγρότη, του κτηνοτρόφου και τον οδηγούν σε ξεκλήρισμα, σε οριστικό ξεκλήρισμα.
Γιατί θα πρέπει να πάρουν και τη γη, να πάρουν και τη σοδιά, να τον διώξουν από το σπίτι του, να τον διώξουν από τα πατρικά του εδάφη. Δεν τους έχει λοιπόν ο λαός ανάγκη, αρκετά πλήρωσε, αρκετά τους ανέχτηκε και νομίζω ότι πλέον ήρθε η ώρα να σας απορρίψει και εσάς ως κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και όλα τα κόμματα που είσαστε απόλυτα προσιλωμένοι στις αντιαγροτικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Συντεχάκη. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω την αντίδραση απέναντι σε μια τοποθέτηση αρχική, η οποία ήταν θετικά διακείμενη ως προς την αναγνώριση του προβλήματος και στις άμεσες ενέργειες από την πλευρά του ΕΛΓΑ για την αποζημίωση των αγροτών μας. Προφανώς ο κύριος συνάδελφος ήθελε να εκφράσει την όποια αρνητική του θέση. Στην πρωτολογία του μιλάει για εξαιρέσεις και κόφτες στον ΕΛΓΑ και όταν εγώ έρχομαι και δεν αναφέρομαι σε καμιά εξαίρεση, σε κανένα κόφτη για αυτή τη ζημία η οποία καλύπτεται από τον ΕΛΓΑ, υπάρχει ένας ευθυνδιασμός, οπότε πρέπει αυτά που ήταν αποφασισμένα να υποθούν, να υποθούν. Στην κρίση του καθενός, εγώ απευθυνόμενος στους παραγωγούς αμπελοκαλλιεργητές, λέω το εξής απευθυνόμενος στους αμπελοκαλλιεργητές του Ηρακλείου. Ολοκληρώθηκαν 6.100 δηλώσεις ζημίας. Πήραμε 16 και 20, 36 γεωτεχνικούς για να ολοκληρώσουν το επόμενο διάστημα το εκτιμητικό τους έργο. Και αφού ολοκληρωθεί το εκτιμητικό έργο, όπως γίνεται σε όλες τις ευνομούμενες πολιτείες, θα δούμε τι ακριβώς αποζημίωση δικαιούνται οι παραγωγοί. Γιατί άλλος μπορεί να έχει 100% ζημία και άλλος 70% ζημία. Αλλά είμαστε εδώ για να καλύψουμε την όποια ζημία και το ενδιαφέρον αυτό φαίνεται ακριβώς επειδή ενισχύσαμε το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στο Ηράκλειο με αυτούς τους 36 επιπλέον γεωτεχνικούς. Και βεβαίως για κανένα κόφτη και καμιά εξαίρεση δεν αναφερθήκαμε εμείς και ίσα ίσα το 80, το 20% που είναι καταγεγραμμένο στον κανονισμό του ΕΛΓΑ σε πάμπολες περιπτώσεων πλέον κατά κανόνα εμείς δεν το εφαρμόζουμε και πληρώνουμε το 100%, είναι γνωστό σε όλους και βεβαίως δεν μπορούμε να μιλάμε για μη παρουσία του ΕΛΓΑ παντού όταν τα νούμερα το λένε μόνα τους. Ο ΕΛΓΑ είναι ένας ασφαλιστικός οργανισμός ο οποίος υπερκαλύπτει σε αποζημιώσεις τα έσοδα τα οποία εισπράττει από τους αγρότες. Και βεβαίως όταν ερωτήθηκα από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα και θα πληρωθούν η υπόλοιπη διαφορά, γιατί να γίνει κατανοητό, 158 εκατομμύρια εισπράξεις, 350 αποζημιώσεις. Από τους Έλληνες πολίτες, από τον Έλληνα φορολογούμενο. Αυτός είναι ο μόνος που σε αυτή τη χώρα ό,τι παρέμβαση γίνεται είναι αυτός ο οποίος καταβάλει τις αποζημιώσεις. Αλλά είναι πάνω από τις εισφορές και πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό. Καταλαβαίνουμε την έκτακτη συγκυρία. Καταλαβαίνουμε τις κλιματικές συνθήκες που άλλαξαν. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να δοθεί δυνατότητα αυτούς τους ανθρώπους να καλλιεργήσουν εκ νέου τις καλλιεργίες τους. Να μην απογοητευτούν πάνω απ' όλα. Δεν θέλουμε να εγκαταλείψει κανείς την παραγωγική δραστηριότητα. Και τους στηρίζουμε κινούμενοι και πάνω από το πλαίσιο όπου χρειάζεται να γίνει αυτό, κατανοώντας ακριβώς τις μη ομαλές συνθήκες και της αγοράς και των κλιματικών συνθήκων. Και θα έρθει η επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ το επόμενο διάστημα. Και θέλω να ακούσω προτάσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες από όλους. Πάντως, αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο και στην πρωτολογία μου και στη δευτερολογία μου επαναλαμβάνω είναι ότι πολύ σύντομα και όταν ολοκληρωθεί το εκτιμητικό έργο, θα έρθουμε. Και έχουμε έρθει πολλές φορές ακόμα και με προκαταβολές, θέλοντας εδώ μέσα πρωτοβουλίες. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει σύστημα τελικά τις προκαταβολές, τις αποζημιώσεις ακριβώς για να προλαβαίνουν να πάρουν γρηγορότερα τα λεφτά τους οι αγρότες. Παλιότερα, κύριε Πρόεδρε, κατά μέσο όρο, για να γίνει η εξόφληση των αγροτών χρειαζόταν 17 μήνες. Τώρα δεν έχουμε περάσει πουθενά τους 12 και οι προκαταβολές δίνονται στους 4 με 5. Αυτό το γνωρίζουν οι Έλληνες αγρότες και παραγωγοί και στο τέλος νομίζω θα κριθούμε μέσα από αυτήν τη μετρήσιμη συμπεριφορά και στάση του καθενός όλοι μας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.